Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σάββατο σήμερα, 5 Απριλίου και είμαστε εδώ στο στούντιο του ΟΠΑΠ ζωντανά για την κλήρωση του Λότο, το οποίο απόψε δίνει στην πρώτη κατηγορία 1.550.000 ευρώ. Πάμε όμως να ακούσουμε ανακατηγορία τα ποσά της σημερινής μας κλήρωσης από το Γιάννη Κορδόνη. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή. Λότο έχουμε σήμερα και στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 1.556.574 ευρώ και 25 λεπτά. Είπαμε, όλα έχουν αξία. Κάθε λεπτό. Έτσι. Στη δεύτερη κατηγορία, 5 συν 1, κάθε νικητής θα πάρει από 50.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν 1.500 ευρώ. Στην τέταρτη κατηγορία, με 4 σωστές προβλέψεις από 30 ευρώ. Και στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία, με 3 σωστές προβλέψεις από 1,5 ευρώ. Για τα μηνύματα του Ολυμπισμού που συνδυάζονται με το τρίπτυχο «Συμμετέχω, μαθαίνω, διασκεδάζω» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας» θα μας μιλήσει η σημερινή μας καλεσμένη. Κοντά μας, εκπροσωπώντας την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, η χάλκινη Ολυμπιονίκη ιστιοπλοείας του Πεκίνου, Σοφία Παπαδοπούλου. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Θέλω λοιπόν να μας πεις τι θα γίνει στις 11 Απριλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην ημέρα της Ολυμπιακής Παιδείας. Θα διεξαχθεί μια πάρα πολύ ωραία και όμορφη γιορτή, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες από όλη την Ελλάδα. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο θα έρθουν οργανωμένα τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς τους και θα παραλαμβάνουν από εμάς μία κόλλα χαρτί, στην οποία θα φτιάχνουν αυτό το πολύ όμορφο καραβάκι. Πάρα πολύ ωραία. Με στόχο, εκτός από το καραβάκι αυτό, με στόχο να σπάσουμε το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου περιστεριού ειρήνης. Πάρα πολύ ωραία. Θες λίγο να μας πεις λίγο για τους συντελεστές αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης? Ναι, βεβαίως. Η χορογραφία και η σκηνοθεσία, στην οποία θα διεξαχθεί και ένας χορός παράλληλα, που θα μαζευτούν όλα τα παιδιά στο τέλος και όλοι μας. Θα μας χορέψουν τα παιδιά. Όλοι ταυτόχρονα θα μπούμε στο ρυθμό αυτό. Εξαιρετικό. Του χορού, το οποίο θα περιέχει τις κινήσεις από τα 10 Ολυμπιακά αθλήματα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων, των αγωνισμάτων. Και ο βασικός συντελεστής της σκηνοθεσίας είναι ο κύριος Φωκάς Ευαγγελινός και ο παρουσιαστής του προγράμματος ο κύριος Γιώργος Καπουζίδης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην επιτροπή μας. Κύριε Κουταλά, είμαστε έτοιμοι για την απόψινή κλήρωση του Λότο. Καλησπέρα, είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία της κλήρωσης. Καλή επιτυχία σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία μου, ξεκινάμε την κλήρωση του Λότο. Με καλή επιτυχία. Έτσι, πατά το στο κουμπί μας. Καλή τύχη σε όλους. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κληροτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα από το 1 μέχρι και το 49. Πάμε να βρούμε τους 6 συν 1 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 1.556.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 32. Σοφία, ποια είναι τα πρώτα 10 Ολυμπιακά αθλήματα? Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Μερικά τώρα. Από αυτά, ναι. Είναι η πάλη, η αντισφαίριση, είναι η κολύμβηση, η γυμναστική. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 41. Πόσο σημαντικό για τη χώρα μας είναι να συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες εναλλακτικά τέτοια προγράμματα εκπαιδευτικά της Ολυμπιακής Παιδείας όπως αυτά με τη συνεργασία με την ΕθνοΑ? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλα τα παιδιά έχουν την ανάγκη και τη χαρά να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Και βέβαια εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 48. Και φαντάζομαι ότι ο στόχος που επιτυχάνετε είναι το εφαγωνίζεστε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Βεβαίως, οι Ολυμπιακές αξίες και όλα τα ιδανικά αυτά που αντιπροσωπεύουν τον Ολυμπισμό. Εσένα το γεγονός ότι συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την παιδεία και τον αθλητισμό. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 10. Τι σου προσφέρει στο χαρακτήρα σου, στην προσωπικότητά σου, Σοφία μου? Μου προσφέρει πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι σίγουρα με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μου δίνει δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσω κι εγώ
να αγωνίζουμε στη δικιά μου προσπάθεια. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμό 49. Και βέβαια να πούμε ότι πάνω απ' όλα είσαι μια αθλήτρια της Ιστιοπολιορίας, Ολυμπιονίκης, Χάλκιν Ολυμπιονίκης στο Πεκίνο. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος στόχος είναι το Ρίο, έτσι. Ρίο, βέβαια, βέβαια. Οπότε εκεί νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία. Ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία. Βάζουμε τα δυνατά μας και συνεχίζουμε ακάθεκτη να προπονούμαστε για τους αγώνες. Έκτο μπαλάκι, αριθμό 6. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας δούμε. Το καλύτερο βέβαια, γιατί είναι και μεγάλη αγωνία όλων των αθλητών. Έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχεις πάρει κάποια μετάλλια, αλλά πάντα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τελευταίο μπαλάκι, αριθμό 46. Πολύ ωραία. Να λοιπόν, όλα μας τα νούμερα είναι εδώ, τα χρυσά νούμερα, θα ήθελα να μας τα πεις. 32, 41, 48, 10, 49, 6, 46. Να επαναλάβω με αριθμητική σειρά. 6, 10, 32, 41, 48, 49 και βέβαια 46. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ολυμπιονίκη Ιστιοπολιορίας Σοφία Παπαδοπούλου που ήταν απόψε μαζί μας και να της ευχηθώ ότι αυτό το πολύ ωραίο καραβάκι το οποίο θα το σηματοποιήσετε σε ένα πολύ ωραίο και μεγάλο περιστέρι της ειρήνης. Σου εύχομαι λοιπόν να σου φέρει να είναι τυχερό όλα τα καλά και να μας φέρει το χρυσό μετάλλιο λοιπόν και όχι μόνο και οποιοδήποτε μετάλλιο. Έτσι, έτσι οποιοδήποτε από το Ρίο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Η επόμενη μας κλήρωση είναι αύριο. Το Τζόκερ δίνει στην πρώτη κατηγορία 600.000 ευρώ και το πρώτο μοιράζει 700.000 ευρώ. Καλή σας νύχτα!